Καλημερίζω αμέσως και τον κύριο Μανώλη Κουμαντάκη. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, όπως επίσης και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Κύριε Κουμαντάκη, καλημέρα σας από τον 984 και καλό μήνα. Καλημέρα και σας και σε όλο τον κόσμο και καλό μήνα, όπως είπατε. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε έτσι σε ένα άλλο βηματισμό από σήμερα. Φαίνεται ότι σιγά σιγά απελευθερώνονται τρίτο, τέταρτο κύμα, πέμπτο κύμα, αλλά σταδιακά απελευθερώνονται όλο και περισσότερο παραγωγικοί φορείς, επαγγέλματα, καταστήματα, επιστροφή σήμερα των μικρών στα δημοτικά σχολεία. Κάτι της κινείται, ξενοδοχεία, τα 2 από τα 10 που λειτουργούν όλο το χρόνο ανοίγουν από σήμερα και πάει λέγοντας με περιορισμούς, ναι μεν, αλλά όλο και κάτι κινείται. Στο δικό σας το χώρο, δώστε μας την εικόνα του τι γίνεται. Παράλληλα βέβαια με το θέμα για το οποίο σας κάλεσα να συζητήσουμε, δηλαδή όλα εκείνα τα θέματα τα οποία εσείς θέλετε να συζητήσετε ή θέλετε να υπάρξει μέριμνα πρόνοια από την πλευρά της πολιτείας, θέματα τα οποία προτάσεις πέρασαν ακόμα και στην Βουλή και αναμένεται μάλλον απάντηση σύντομα από τους αρμόδιους υπουργούς. Ορίστε. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι καθημερινά ακούμε ότι πολλά δισεκατομμύρια θα πέσουν στην αγορά και στην κοινωνία μέσα, είτε δια επιδοτήσεις είτε από δάνεια τα οποία θα προκύψουν μέσα από διάφορες διαδικασίες και ενδιάμεσους, ξέρω εγώ αν θέλετε, φορείς της τράπεζας. Και έχουμε πει ότι δυστυχώς μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των που η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει και αναγγείλει από τον Φεβρουάριο κιόλας, τέλος του Φεβρουαρίου, αν θέλετε μέσα Μαρτίου, δεν έχουν μέχρι στιγμή υλοποιηθεί στο μεγαλύτερο κομμάτι. Είχαμε τότε πει ότι ξεκίνησε μια διαδικασία, γιατί έχει σχέση με αυτά τα οποία θα σας πω αργότερα, με την προκαταβολή, λέμε την επιστρεπτέα προκαταβολή 1, γιατί τώρα έχει εξαγγελθεί και για 2, αλλά ακόμα το 1 δεν έχει εφαρμοστεί, δεν έχει υλοποιηθεί. Υπάρχουν οι εξαγγελίες για τα 750 εκατομμύρια που αφορούν τους τόκους των μικρών επιχειρήσεων και γενικότερα των επιχειρήσεων που έχει σχέση από τις 33 έως 36, ούτε αυτό έχει υλοποιηθεί. Οι τράπεζες ακόμα είναι σε συζητήσεις με τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρές επιχειρήσεις που για αυτές πρέπει να δείξουμε έτσι αν θέλετε μια καλύτερη δυναμική κατεύθυνση έχουν με τις μικρές επιχειρήσεις, ειδικά τις ατομικές επιχειρήσεις που και αυτές είναι επιχειρήσεις που αυτές λειτουργούν και όμως έχουν προβλήματα με τέτοιες μορφές όπως είναι και μεγάλες επιχειρήσεις. Σε μικρότερο βαθμό, σε μεγαλύτερο οι μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν έχει ακόμα προχωρήσει το θέμα των 80% της εγγύησης του τραπεζού για δάνεια. Αυτά είναι για δάνεια. Και φωνάζαμε από τότε ότι να προχωρήσει διαδικασίες, να πιέσει η κυβέρνηση στις τράπεζες, ώστε ιδιαίτερα του τουριστικού κομματιού της οικονομίας, έτσι, της άμεσης τουριστικής οικονομίας, που είναι τα ξενοδοχεία, έτσι και αν θέλετε τις ενδιάμεσες και γύρω από αυτές που λειτουργούν και συλλειτουργούν με τον τουρισμό, να πάρουν χρήματα, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις ή δεν έχουν κλείσει, έχουν πληγεί, έτσι, και έχουν θέματα σημαντικά στη ρευστότητά τους, με βάση αυτές να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς το υπόλοιπο οικονομικό κύκλωμα της Κρήτης, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι που έχει άμεση σχέση με τον τουρισμό και όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Και φτάσαμε στο σημείο να μπαίνουμε στον Ιούνιο μήνα και παρόλα αυτά να μην έχει γίνει τίποτε από όλα αυτά τα θέματα. Ουσιαστικά μόνο έχουν μπει στο επιστρεπτέα προκαταβολή 1 κάποια χρήματα, αλλά με τέτοιες προϋποθέσεις που με λίγες επιχειρήσεις από αυτές που έχουν ζητήσει και ειδικά έχουν αποκλειστεί τελείως των ατομικών επιχειρήσεων και αν θέλετε των μικρών επιχειρήσεων, έχουν μπει κάποια χρήματα από την προκαταβολή αυτή την επιστρεπτέα και τα υπόλοιπα όλα είναι ακόμα σε συζητήσεις. Αποτέλεσμα, φτάσαμε σήμερα
και χθες έγινε η οικία και αποφασίστηκε να δώσουν πάλι στις επιταγές άλλες 60 μέρες για τον τουρισμό, τον άμεσο και τον έμεσο τουρισμό, έτσι, με αποτέλεσμα η ρευστότητα της υπόλοιπου οικονομικού κυκλώματος να είναι σε δραματική κατάσταση. Αυτό το τονίζω γιατί μετά από τρεις μήνες και κάτι οι εξαγγελίες της πρώτης, αν θέλετε, της πρώτης συζήτησης με την κοινωνία και την οικονομία της κυβέρνησης και τις άμεσες υποτίθεται κινήσεις της κυβέρνησης για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και να ανακουφίσουμε την οικονομία, ακόμα δεν έχουν εξαγγελθεί. Ακούσαμε από εκεί πέρα καινούργιες εξαγγελίες, ακούσαμε δισεκατομμύρια, ακούσαμε ότι τα 2 δισεκατομμύρια αυτά που για τις εγγυήσεις που λέμε με το 80% από τα 2 δισεκατομμύρια θα πάνε στα 7 μέχρι τέλος του χρόνου. Τώρα ακούμε ότι αυτό θα πάει, αλλά η κοινωνία, η κοινότητα της επιχειρηματικότητας αυτή τη στιγμή πνίγεται από ρευστότητα και καταστρέφεται κυριολεκτικά. Και συζητάμε για δισεκατομμύρια και συζητάμε ότι, ξέρω εγώ, μέχρι τα 3-3 χρόνια θα μπούμε μα αφού το ξέρετε, γιατί, αφού το ξέρετε, γιατί το λέτε και το ξαναλέτε. Δηλαδή, νομίζω το ότι... Το τονίζω γιατί αυτή τη στιγμή πνίγεται πραγματικά από ρευστότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Με, ναι. με τη θεωρία και με τις υποσχέσεις δεν θα λειτουργήσει ούτε το μαγαζί σας, ούτε θα πληρωθώ εγώ που μπορεί να είμαι εργαζόμενη στο μαγαζί σας. Και το κάνω έτσι προσωπικό το παράδειγμα, δικό σας και δικό για μου. Για να καταδείξετε την πραγματικότητα. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι επιχειρήσεων οι οποίες από τις πρώτες που έχουν πληγεί, αλλά ήταν στα κάτω μέσα το που ήταν ανοιγμένες, ήταν αναγκασμένες να είναι ανοιγμένες. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες είναι μεταξύ, μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ εμπορικών επιχειρήσεων και υπηρεσιών. Αυτές συνήθως είναι σε αμιγώς τουριστικές περιοχές. Όπως είναι τροφοδοσία των ξενοδοχείων, όπως είναι σούπερ μάρκετ, όπως είναι οι οποίες επιχειρήσεις αυτές, το μεγαλύτερο κομμάτι των στηριγμάτων, των οικονομικών στηριγμάτων δεν έχουν μπει στη διαδικασία σε αυτές. Έτσι, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις αυτές να είναι ανοιχτές, αλλά ουσιαστικά επειδή δραστηριοποιούνται σε μια, θέλετε, άμεση σχέση, σε μια αγορά που είναι άμεση σχέση, δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή ούτε τζίρος, ούτε υπάρχει η δυνατότητα να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς την ευρύτερη, ξέρω εγώ να πούμε, κοινότητα, την επιχειρηματική κοινότητα. Έτσι. Αυτές οι επιχειρήσεις λοιπόν πρέπει να ενταχθούν και το έχουμε ζητήσει πολλές φορές, αλλά δεν έχουν μέχρι στιγμής σε μεγάλο βαθμό υλοποιηθεί, να αντλήσουν αυτές τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να πάρουν και αυτά κάποια από τα στηρίγματα αυτά τα οποία έχουν δοθεί στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Έτσι. Και αυτές οι επιχειρήσεις είχαμε ζητήσει κιόλας για αυτές τις επιχειρήσεις η αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους να πάει λίγο αργότερα, παρότι δημιουργεί άλλο θέματα στην οικονομία, έτσι, και στο υπόλοιπο οικονομικό κύκλωμα, να πάνε λίγο αργότερα για να αποπληρωθούν αυτά. Ένα μεγάλο κομμάτι επιχειρήσεων αυτών, αλλά και γενικότερου προβλήματος, είναι ότι οι τράπεζες στην συζήτηση που κάνουν με τις επιχειρήσεις, έτσι, πρέπει να λάβουν υπόψη ότι αυτή είμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση, σε μια ιδιάζουσα κατάσταση, και πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν τα κριτήρια που χρειάζονται για να μπορέσουν να αποκτήσουν δυνατότητα ρευστότητας έστω και μέσω με την εγγύηση του κράτους. Πρέπει να καταλάβουν ότι οι επιχειρήσεις που έχουν προβλήματα, αυτές έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και πρέπει σε αυτές τις κατευθύνσεις να δώσουν, αν θέλετε, μια βάση έστω και με την κατεύθυνση της κυβέρνησης, που πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να δίνει κατευθύνσεις στο τραπεζικό σύστημα. Και αυτές οι επιχειρήσεις, οι ειδικές επιχειρήσεις που σας είπα προηγούμενα, χρειάζονται αυτή τη στιγμή τέτοιες βοήθεια από την τράπεζα για αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει και ένα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί πολλές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εντάξει το τραπεζικό σύστημα σαν νομικό πρόσωπο,
Αν θέλετε, τα φυσικά τους πρόσωπα μέσα έχουν κάποια προβλήματα με την εφορία κλπ. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κοιτάξουμε είναι το νομικό πρόσωπο, αν ξέρω εγώ έχει κάποια κριτήρια ή κάποια δυνατότητα να προχωρήσει αυτά τα στηρίγματα και όχι να λαμβάνεται υπόψη κάποιων φυσικών προσώπων που έχουν αυτή την δυνατότητα. Mm. Δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Μάλιστα. Ναι. Αλήθεια. Μέχρι σήμερα απάντηση δεν έχει ληφθεί. Εγώ δεν ακούω για πρώτη φορά όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, δεν σας διέκοψα σκόπιμα, γιατί ήθελα να ακουστούν όλα αυτά τα θέματα τα οποία βάζετε για άλλη μια φορά στο τραπέζι. Δεν τα ακούω για πρώτη φορά. Από την άλλη, είναι, για να σας πω την αλήθεια, κουραστικό ή είναι ντροπή από την πλευρά της πολιτείας να μην απαντάει σε όλα αυτά για τα οποία παλεύετε συνεχώς για τη δική σας την επιβίωση. Αυτή τη φορά υπάρχει κάποια δικαιολογία ή από τη Βουλή τι περιμένετε, αν απαντήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί, είτε ο Σταϊκούρας είτε ο Γεωργιάδης, να φέρουν κάτι πάνω σε αυτά τα οποία εσείς επισημαίνετε εκ νέου? Κοιτάξτε, οι απαντήσεις και στους τριτοβάθμιους, αν θέλετε, συνδικαλιστικούς φορείς, αλλά και στους δευτεροβάθμιους και αυτού κλπ. Είναι ότι όλα είναι σε επεξεργασία, όλα συζητάμε, όλα έτσι, και συνήθως αυτό που ακούμε είναι για τα δισεκατομμύρια τα οποία ένας πακτολός δισεκατομμυρίων θα πέσει πάνω στην οικονομία. Μόνο που δεν ξέρουμε σε ποιο καλάθι θα πάνε, πότε θα μπουν μέσα στο καλάθι, αν θα μπουν στο καλάθι και όλα αυτά, μάλιστα. Ωραία είναι η απάντηση. Σήμερα το μεσημέρι υπάρχει μια τηλεδιάσκεψη με την περιφέρεια, έτσι, της Κρήτης, που είναι το καθήλυν, αν θέλετε, πολιτικό και οικονομικό αυτός της Κρήτης, να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα και πιο εξειδικευμένα, αλλά και πιο, αν θέλετε, πρέπει από τα οποία είναι τρέχοντα και είναι και μέγιστου χαρακτήρα, αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί, να δούμε πώς μπορούμε πλέον σαν Κρήτη, έτσι, να πιέσει τα πράγματα εκεί, να δώσει μια άλλη, αν θέλετε, δυναμική, μήπως και υλοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Γιατί με το να δίνουν αναβολές η κυβέρνηση, να δίνει αναβολές σε επιταγές, να δίνει αναβολές χωρίς αυτά που έχει εξαγγείλει, έχουν εξαγγελθεί να υλοποιηθούν, αν είχαν συμβεί αυτά, θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση και η ρευστότητα και του κυκλώματος του τουρισμού, αλλά και του υπόλοιπου οικονομικού κυκλώματος, θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από την σημερινή δραματική κατάσταση. Σήμερα λοιπόν έχουμε την συνάντηση και ελπίζομαι ότι οι πιέσεις της περιφέρειας θα έχουν, αν θέλετε, μια καλύτερη δυναμική για να μπορέσουμε μήπως κάποια πράγματα να υλοποιηθούν. Καλά. Από κοινού ούτως ή άλλως και όλοι μαζί θα πιέσετε προς αυτή την κατεύθυνση, απλά και μόνο τους βάζετε, γιατί και εσείς έχετε το δικό σας μοχλό πίεσης, που είναι εξίσου σημαντικός, Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, αλλά τους βάζετε μέσα στο χορό για να ενισχύσετε πολύ περισσότερο όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, έτσι ώστε η αγορά να μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά και λιγότερα λουκέτα να υπάρχουν και καλές δουλειές να υπάρχουν, αλλά και εργαζόμενοι στις θέσεις τους να υπάρχουν, που μπορούν να αμείβονται, διότι εδώ τα πράγματα λυπάμαι, αλλά κάθε μέρα παίρνουν την κατιούσα και αλλάζουν και θα είναι τελείως διαφορετικά. Η μέχρι σήμερα λειτουργία των καταστημάτων, από την ημέρα που εσείς δειλά-δειλά ανοίξατε στο σύνολό σας ως εμπορικοί σύλλογοι, τα μαγαζιά τα οποία άνοιξαν, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε, το πώς λειτουργεί ο καθένας από εμάς, ποιες είναι οι ανάγκες του, τι δείχνουν? Έχετε μια εικόνα για το πώς κινούνται τα πράγματα? Κοιτάξτε, από πλευράς υγειονομικού χαρακτήρα, το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των κανόνων έχουν, αν θέλετε, εφαρμοστεί από την πλευρά του λιανικού εμπορίου. Οικονομικού και εμπορικού χαρακτήρα μέσα στο λιανεμπορίο. Αυτό ζητάω να μάθω πολύ περισσότερο. Υγειονομικού χαρακτήρα συνέβη. Δηλαδή, μέχρι μεγαλύτερο μέρος το άλλο κομμάτι. Κοιτάξτε, η αγορά έχει άμεση σχέση με την κοινωνία. Το έχουμε πει και πάλις φορές ότι η ρευστότητα της κοινωνίας, τα εισοδήματα που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία και μοχλεύονται μέσα στην κοινωνία και με τους πολλαπλασιαστές της κοινωνίας δημιουργεί τη ρευστότητά της, είναι και η ρευστότητα
η οποία, αν θέλετε, ένα μεγάλο μέρος της μεταβιβάζεται στις αγορές μέσα. Όταν αυτή τη στιγμή τα εισοδήματα των εργαζομένων, έτσι, σε αυτή τη στιγμή, που ήταν και ένα προηγούμενο πρόβλημα, το έχουμε επισημάνει αυτό το πράγμα. Έχει πληγεί πολύ περισσότερο, τι να κάνεις και τι να περιμένεις. Από τον προηγούμενο του 2019 φαινόταν αυτή η ρευστότητα. Υπήρχε θέματα, το λέγαμε, το διατυμπανίζαμε. Έτσι. Λοιπόν, όταν ξέρω εγώ αυτή τη στιγμή έχει πληθεί, καλά δεν ξέρω πώς, αν εκφράστηκα σωστά. Καμιά φορά γλώσσα λανθάνουσα, δεν ξέρετε. Σταματικά, ναι. Η κοινωνία. Είναι λογικό ότι υπάρχει θέμα και στις αγορές. Τις πρώτες τρεις μέρες ήρθε κόσμος στην αγορά, κάτω, στις αγορές όλης της Κρήτης. Ο κόσμος ήταν κλεισμένος μέσα στα σπίτια της, βγήκε έξω. Κάποιες ανάγκες καλύφθησαν, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει δυνατότητα να στηρίξει τις κοινωνίες, να στηρίξει τις αγορές. Υπάρχει θέμα. Και, έτσι. Και για την κατεύθυνση αυτή φωνάζομαι, ότι πρέπει, γι' αυτό έχουμε γίνει βαρετοί να λέμε, ότι πρέπει τουλάχιστον σε πρώτη φάση να κρατηθούν οι επιχειρήσεις, να κρατηθούν οι εργασίες, έτσι, οι εργασίες μέσα στην κοινότητα του εμπορίου και γενικότερα της επιχειρηματικότητας, πρέπει τουλάχιστον οι πρώτες στηρίγματα του αυτού να υλοποιηθούν. Γι' αυτό φωνάζομαι. Δεν είναι καλή η κατάσταση. Φαίνεται κάθε μέρα, έτσι. Και είναι και καθαρά μαθηματικά και καθαρά οικονομικά μαθηματικά. Όταν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν έσοδα, όταν τα έσοδα τρέχουν, όταν ξέρω εγώ, και δεν υπάρχουν και τα στηρίγματα αυτά να υλοποιηθούν στο μεγαλύτερο κομμάτι που μπορούν να βοηθήσουν τη ρευστότητα στην επιχειρηματικότητα, είναι λογικό ότι υπάρχει θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, θέλω, κύριε Κουμαντάκη. Καλημέρα σας από τον 984.